Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, Λίμπερο παντού, ένα τεταρτάκι μετά τις 2. Και ξεκινάμε με ανακοίνωση μεταγραφής σήμερα. Καθώς ο Λερίν Ντουάρτε είναι παίκτης του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια και επίσημα. Λοιπόν, έχουμε την ανακοίνωση της μεταγραφής του 28χρονου Ολλανδού Μέσου στον Άρη πριν από λίγο από την Κιτρινό Μαύρη ΠΑΕ. Και με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε. Περιμένουμε τον Νίκο Παδόπουλο να μας δώσει περισσότερα. Τον έχουμε, όχι, σε λιγάκι τον έχουμε. Έχουμε και εθνική ομάδα απόψε φυσικά. Θα έχουμε αρκετά θέματα για να πούμε συνέχεια και για τον ΠΑΟΚ και περισσότερα για τα μεταγραφικά. Και όχι μόνο εδώ, Λίμπερο παντού μέχρι και τις 3. Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση μεταγραφής του Ντουάρτε από τον Άρη. Να πάμε να καλησπέρισουμε τον Νίκο Παδόπουλο. Καλησπέρα, Νίκο, τι γίνεται? Γεια σου Γιώργο. Πριν από λίγο χρησιμοποιήθηκε η απόκτηση του Ολλανδού Μέσου με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Λακωνική δεν τη χαρακτηρίζαμε. 27χρονος διεθνής Ολλανδός Μέσος που γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου του 1990, έχει γενέθλια στο καλοκαίρι, στο Ρότερνταμ, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα μας. Είναι η πρώτη ανακοίνωση για μεταγραφή από τον Άρη, γιατί θυμίζουμε ότι ο Λάρσον ναι μεν ήρθε, ναι μεν υπέγραψε, φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της ομάδας, αλλά δεν είχε ανακοινωθεί και θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα ο Σουηδός Μπακ. Ο Σούντγκρεν, όχι ο Λάρσον. Η διεθνικότητα, ναι. Ο Σούντγκρεν. Ταχύτητα. Έτσι λοιπόν, και εκτιμένη ταχύτητα, ναι. Έτσι λοιπόν, ο Ντουάρτε ανοίγει το χώρο των ανακοινώσεων για τον Άρη. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία με την φανέλα, τη νέα φανέλα, τη δεύτερη φανέλα του Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αφού τακτοποιήθηκα χθες και τελευταίες λεπτομέρειες, μέχρι αργά έγιναν οι τελευταίες επαφές των δύο πλευρών στη Θεσσαλονίκη, να ρυθμιστούν κάποιοι όροι στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Σήμερα νωρίς το μεσημέρι είχαμε και την ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΕ Άρης για τον Λέριν Ντουάρτε. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Πιθανολογώ ότι θα φύγει για λίγες μέρες και θα επιστρέψει στα τέλη αυτής της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης, με την έναρξη της προετοιμασίας για να φέρει και κάποια της προσωπικά. Ναι, σε χάνουμε Νίκο κάπου. Να ακούσεις. Έλα, τώρα σε ακούμε καθαρά, ναι. Ναι. Εγώ λέω ότι θα φύγει για κάποιες μέρες και θα γυρίσει στα τέλη αυτής της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης. Γιατί με πολλά μπαγκάζια δεν τον είδαμε να έρχεται την περασμένη Κυριακή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και αφού τακτοποιήθηκε και αυτό το θέμα, περιμένουμε πλέον να δούμε τι άλλο θα μας φέρει εισαγωγικά αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε από χθες. Και από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα τις τελευταίες ώρες, είναι πολύ πιθανό να μας φέρει και αυτό το μπαμ το οποίο ψάχνει ο Άρης για την κορυφή της επίθεσης με τον Ιντέγε, ο οποίος πλέον, όπως λέει το ρεπορτάζ, είναι θετικός στην προοπτική του Άρη. Η υπόθεσή του από εκεί που φάνταζε δύσκολη εξελίσσεται πολύ καλύτερα πλέον, θα έλεγα. Μάλιστα, οπότε ίσως λες μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε και ακόμη πιο προχωρημένες εξελίξεις, δηλαδή να μιλάμε ακόμα για συμφωνία. Εγώ δεν αποκλείω αυτό να το έχουμε και μέσα στο επόμενο 24 ώρες, να σου πω. Α, τόσο άμεσα λες. Ενδεχομένως, εντάξει, τώρα αν πάρει και 2-3 μέρες παραπάνω δεν πειράζει, αλλά στον Άρη θέλουν να κλείσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα το θέμα του φόρ. Γι' αυτό εγώ βάζω και έναν ορίζοντα μέχρι αύριο όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Ιντί έγινε πολύ θετικός πλέον με την πρόταση του Άρη, η οποία είναι εκεί πέρα γύρω στις 450-500.000 ευρώ μαζί με κάποια μπόνους και όλα σε επίτευξη στόχων. Άρα έπεσε ο Ιντέγε ουσιαστικά, έτσι, ή ανέβηκε και λίγο ο Άρης και βρέθηκε χρυσή σε σχέση με την αρχική πρόταση ανέβηκε, που... Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις λίγο ανεβαίνει ο ένας, λίγο πέφτει ο άλλος για να βρεθούν λίγο κάπου στη μέση. Ναι. Σε κάθε περίπτωση για τον Άρη, έστω και αυτά τα χρήματα που δεν είναι τόσο κοντά στο κασέ του Ιντέγε, 700.000 ευρώ δηλαδή που ζητούσε στην αρχή, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη οικονομική υπέρβαση από τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος δίνει τα αρέστα του για να φέρει τον Νιγηριανό στο Βικελίδης και να ενισχύσει πολύ σημαντικά την επιθετική του γραμμή. Οι δύο πλευρές είναι κοντά στη συμφωνία και μένει να δούμε αν τελικά θα έχουμε γάμο ανάμεσα στον Άρη και τον Ιντέγε. Μάλιστα, οπότε περιμένουμε αυτή την εβδομάδα περισσότερα. Έτσι, ξεκινήσαμε σήμερα με ανακοίνωση και φαντάζομαι θα υπάρχει σίγουρα άλλη μια ανακοίνωση μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είτε θα είναι ο Ιντέγε είτε και κάποιος άλλος. Κοίτα, γενικότερα η εβδομάδα που διανύουμε είναι αυτή μέσα στην οποία ο Άρης θα επιδιώξει να κλείσει όλες τις βασικές μεταγραφικές προτεραιότητες. Αυτό συζητήθηκε και στην χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Βικελίδης με Καρυπίδη και Διαμαντόπουλο, ότι φορ, εξτρέμ και ενδεχομένως στόπερ
θα γίνει μια προσπάθεια να τελειώνει το σονάρι μέχρι την Κυριακή, άντε να σου πω εγώ το αργότερο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Mm-hmm. Με τον Ιντέγε είναι σε πολύ καλό δρόμο πλέον. Με τον Εξτρέμ υπάρχει, τελικά σήμερα θα γίνει αυτό το ραντεβού με τον του μάνατζερ του Γεύτοβιτς, με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, την ώρα που ο Άρης έχει βέβαια και άλλες 2-3 περιπτώσεις για τη συγκεκριμένη θέση, και μία από αυτές είναι και ο Ρωμέν Φιλιππωτό της ΟΣΕΡ. Mm-hmm. Για τον στόπερ είναι λίγο πιο σύνθετο το ζήτημα, γιατί ο Άρης σίγουρα ψάχνει για ένα κεντρικό αμυντικό και θέλει να προσπαθήσει να κλείσει ένα κεντρικό αμυντικό μέσα στην εβδομάδα, αλλά υπάρχει και η υπόθεση του Ρόουζ, η οποία παραμένει στάσιμη. Η Λοριάν δεν κάνει πίσω, ο Άρης δεν δίνει λεφτά και νομίζω ότι θα πάμε και καμιά εβδομάδα ακόμα, περίπου μια εβδομάδα έτσι με το θέμα του Ρόουζ, δεν ξέρω κατά πόσο ο Άρης θα συνεχίσει να περιμένει τον Γάλλο. Mm-hmm. Αν δεν το κάνει αυτό, αν αποφασίσει να μην περιμένει άλλο το Ρόουζ, τότε θα πάει για δύο κεντρικούς αμυντικούς ο Άρης και όχι για έναν όπως είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Για να πλαισιώσουν Βέλεθ και Δελιζής, έτσι. Και Δελιζής και το Σόζα που ακόμα παραμένει και αυτό στο ρόστερ της ομάδας. Διαβάζουμε πάντως και άλλα πράγματα, έτσι, και στο Λαμπαουτάρι Νίκο και για τον Βαλεριάνο για παράδειγμα, για τον Γεύτοβιτς όπως είπαμε. Υπάρχει κινητικότητα συνολικά, έτσι, στα μεταγραφικά για τον Άρη. Εντάξει, ο Βαλεριάνος είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζεται, τελειώνει το συμβόλαιό του. Υπάρχει τώρα αυτό το δημοσίευμα από το εξωτερικό ότι ενδιαφέρει του Λουγκάνο για τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Ο Βαλεριάνος γενικότερα ψάχνεται για εξωτερικό, θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω, θέλει να εξαργυρώσει αυτή την καλή διετία που είχε στον Άρη, η οποία ανέβασε την μετοχή του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, και θα προσπαθήσει να το κάνει ενδεχομένως πραγματοποιώντας και το βήμα στο εξωτερικό. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα το πετύχει. Γιατί άλλο το να μιλάμε για ένα ενδιαφέρον και άλλο το να πάμε σε επίσημες συζητήσεις. Για το Γεύτοβιτς, ο Άρης δεν παρακολουθεί διακριτικά την περίπτωσή του. Είναι ένας παίκτης που του αρέσει. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο τελικά θα προχωρήσει του συγκεκριμένου. Δηλαδή ακόμα κι αν βρεθεί η χρυσή τομή με την Ερυθρό Αστέρα, δεν ξέρω αν ο Άρης τελικά θα πάει στην περίπτωση του Γεύτοβιτς ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο winger που έχει αυτή τη στιγμή στη λίστα του. Χωρίς αυτό να σημαίνει και να προειδεάζω έτσι μια αρνητική εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Mm. Απλά τουλάχιστον αυτό μου βγαίνει εμένα σαν έσχατη πληροφόρηση που έχω. Θέλει πάντως και εκεί βαρύ όνομα ο Άρης, έτσι όπως θα είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, θέλει να δώσει και εκεί μια ηχηρή μεταγραφή. Κοίτα, βαρύ όνομα δεν θα το έλεγα. Θέλει ένα καλό όνομα, γιατί το βαρύ όνομα συνεπάγεται και πάρα πολλά χρήματα τα οποία ο Άρης. Ναι, ένα παίκτη, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά, θα λογίζεται ως βασικός. Ναι, ψάχνει ένα βασικό winger αυτή τη στιγμή ο Άρης, σίγουρα. Και γι' αυτό το ρόλο προορίζει και το Γεύτοβιτς ή το Φιλιππωτό, αν έρθει τελικά ο Γάλλος στο Βικελίδης. Αλλά όχι σίγουρα με τέτοια χρήματα που θα δώσει, ας πούμε, για παράδειγμα, στον Ιντέγε. Μιλάμε τώρα για ένα ποσό περίπου στις 200.000 ευρώ που θα δαπάνησει ο Άρης για εξτρέμ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Μάλιστα. Νίκο, γράφτηκε και το όνομα του Ζέγκελαρ. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να πούμε σχετικά με αυτό. Κυκλοφόρησε πολύ σαν σενάριο σήμερα, έτσι. Ναι, εντάξει, γράφτηκε για αυτό το όνομα, αλλά τώρα δεν νομίζω ότι. Υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Ότι θα προχωρήσει κιόλας. Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι, το έχουμε πει πολλές φορές. Προτείνονται κάθε μέρα στον Άρη δεκάδες ονόματα. Ναι. Και όχι μόνο στον Άρη, σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή στα γραφεία των ομάδων, τώρα ειδικά που διανύουμε και μεταγραφική περίοδο. Έρχονται κάθε μέρα είτε με φάξ, είτε με τηλέφωνα, είτε με μηνύματα σε προέδρους, αθλητικούς διευθυντές, σκάουτερ κτλ. Φτάνουν δεκάδες ονόματα. Ναι. Τα οποία παίρνουν τα μάτια των ανθρώπων της εκάστοτε ομάδας. Οπότε είναι λογικό να βλέπουμε και διάφορα σενάρια. Ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο δεν ξέρω αν έχουμε να αναφέρουμε, Νικό, από το ρεπορτάζ. Όχι, αυτά για την ώρα. Περιμένω τώρα, επαναλαμβάνω, να δούμε τι θα γίνει με τον Ιντέγια και επαναλαμβάνω πάλι ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο του Άρτε για τα επόμενα τρία χρόνια. Ωραία, πολύ ωραία. Έγινε, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ξεκινήσαμε με Άρη, καθώς υπήρχε πριν από λίγα λεπτά, πριν από ένα τέταρτο περίπου, η ανακοίνωση της μεταγραφής του Λέριν Ντουάρτε για τα επόμενα τρία χρόνια. Υπέγραψε ο 28χρονος Ολλανδός μέσος, θα είναι ποδοσφαιριστής των Κιτρινών Μαυρών. Ολοκληρώθηκε αυτή η κίνηση. Είναι η πρώτη ανακοίνωση μεταγραφής του Άρη. Ο Σούντγκρεν είχε φωτογραφηθεί εδώ, αλλά δεν είχαμε ακόμη την επίσημη ανακοίνωση. Ο Ντουάρτε ανακοινώθηκε και επίσημα, αποτελεί ποδοσφαιριστή του Άρη πλέον. Και αναμένουμε και τα επόμενα χτυπήματα. Μας ενημέρωσε ο Νίκος Παπαδόπουλος για τις εξελίξεις στην υπόθεση με τον Ιντέγε. Και εκεί αναμένουμε περισσότερα, ακόμη και το επόμενο 24ωρο. Ίσως ολοκληρωθεί θετικά η υπόθεση για τον Άρη και κλείσει το deal. Και γενικότερα υπάρχει κινητικότητα στους κιτρινόμαυρους στα μεταγραφικά σενάρια και για
προσθήκες παικτών, αλλά και για αποχωρήσεις θα έχουμε σιγά σιγά, όπως αναφερθήκαμε και στο θέμα του Βαλεριάνου. Λοιπόν, και 5 λεπτάκια πριν πάμε στις 2.30 και στο break της εκπομπής ο Λίμπερο Παντού, να πάμε στο καθιερωμένο μας καθημερινό μαγκαζίνο για να δούμε τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη επικαιρότητα πριν συνεχίσουμε με τα δικά μας εδώ τα ποδοσφαιρικά. Να πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο από το festival.gr, τον Βαγγέλη Κοκολάκο, για να μας δώσει ενημέρωση για ό,τι γίνεται σήμερα. Καλησπέρα, Βαγγέλη, τι γίνεται? Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα και στο κρατές του Λίμπερο. Πώς πάμε σήμερα? Διαβάσαμε δυσάρεστα πράγματα, είναι η αλήθεια, στο festival το πρωί. Πριν από αυτά, Γιώργο, να θυμίσω και κάτι που συνέβη πριν από περίπου μία ώρα, δηλαδή είναι τώρα. Είχαμε ένα επεισόδιο με πρωταγωνιστή, έναν 20χρονο από το Πακιστάν, το οποίο σημειώθηκε στην αγορά Βλάβη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το Καπάνι, όπως το ονομάζουμε. Μάλιστα. Ο 20χρονος, διάγνωστο λόγο, δεν ξέρουμε ακόμα το λόγο για το οποίο το έκανε, έβγαλε από την τσέπη του μια λεπίδα και άρχισε να απειλεί όσους βρίσκονταν γύρω του. Όλα αυτά έγιναν περίπου στη μία. Οι περαστικοί που τον είδαν ειδοποίησαν την αστυνομία και στους μία ήταν αστυνομικοί της ομάδας Z. Μέσα στον δρόμο, δηλαδή, μπροστά στον κόσμο. Ναι, έφτασαν πολύ γρήγορα. Στη θέα των αστυνομικών, ο Δράσης πέταξε τη λεπίδα και αμέσως οι αστυνομικοί του φόρεσαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Αυτό που τους μάρτυρες τώρα, Γιώργο, δήλωσαν στο festival, το 20χρονος έβριζε αδιακρίτως άτομα που ήταν γύρω του, ενώ έχει απασχολήσει και τις αρχές και στο παρελθόν. Οι ακροατές μας μπορούν να μπουν στο festival, να δουν φωτογραφίες από το σημείο. Και τώρα για αυτό που είπες το πρωί. Δύο συνάνθρωποι μας, Γιώργο, έχασαν τη ζωή τους μετά από παράσταση. Το πρώτο περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα στις 3.30 στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Ένα ταξί παρέστησε έναν 83χρονο στο ύψος των κινητηρίων του Ευώμου στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Στο ρεύμα προς δυτικά, ο άτυχος άνδρας Γιώργο τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τι να πούμε, αυτό πέρα από τα τροχαία έχουμε και παρασύρση, δηλαδή τι να πω, δεν ξέρω. Θέλει λίγο προσοχή, Γιώργο, πολύ προσοχή θέλει, γιατί κάθε μέρα τέτοιες ειδήσεις διαβάζουμε. Και είχαμε και άλλη μια θανατηφόρα παράσταση, πάλι στον περιφερειακό. Αυτή τη φορά όμως συνέβη στο ύψος του Παπαγεωργίου, λίγο μετά το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου πάλι ένας ηλικιωμένος πεζός παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Και αυτός μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, υπέκυψε στα τραύματά του. Μάλιστα. Τώρα, Γιώργο, έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο, να μην έχουμε... Ναι, λίγο να αλλάξουμε κλίμα, γιατί... Τι να πούμε, είναι αυτά τα δυσάρεστα, προσοχή χρειάζεται πολύ, γιατί καθημερινά ακούμε τέτοιες ειδήσεις και διαβάζουμε. Και... ακούν και οι οδηγοί. Ναι, βέβαια, προσοχή, προσοχή σε όλους. Λίγο περισσότερο προσοχή. Τώρα, Γιώργο, να χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα. Όλοι έχουμε δει παράνομα παρκαρισμένα κύματα μπροστά στις οικοδομές μας. Είχαμε πει τότε και για τις μπάρες αναπήρων που είχαν κάνει τη διαμαρτυρία. Ναι. Ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Μπότσαρη, είδε ένα παράνομο παρκαρισμένο γιο ταχύ πάνω στο πεζοδρόμιο. Και έκανε λοιπόν, το άφησε ένα σημείωμα πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου που του έγραψε: την επόμενη φορά χτύπα το κουδούνι, κοστής. Να σ' ανοίξω να το βάλεις μέσα στην πολυκατοικία. Ωραίος. Ναι, δηλαδή τέτοιες καταστάσεις λες καμιά φορά να τις αντιμετωπίζουμε έτσι, μπας και ο άλλος τουλάχιστον ασχοληθεί. Ασχοληθεί και δεν το ξανακάνει. Ναι, ναι, γιατί αλλιώς με τον καυγά πολλές φορές δεν βγαίνει τίποτα. Αυτά έχουμε λοιπόν σήμερα, Γιώργο, μέχρι αυτή. Ωραία, Βαγγέλη, έγινε. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν, δυσάρεστα και περίεργα, στο ότι συμβαίνει τριγύρω μας στο καθιερωμένο ενημερωτικό μαγκαζίνο που κάνουμε εδώ στην εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού. Και θα συνεχίσουμε φυσικά και με τα δικά μας τα αθλητικά. Έχει εθνική ομάδα το βράδυ, το ματς με την Αρμενία που έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού μετά την ήττα από την Ιταλία και κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Το ότι δεν χωράει άλλο περιθώριο γκέλας και άλλο περιθώριο τέτοιου είδους εμφάνισης που είχε προκαλέσει απογοήτευση, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και όλοι σήμερα στη τάξη εθνικής ψάχνουν απαντήσεις εντός εισαγωγικών και φυσικά τους τρεις βαθμούς που θα διατηρήσουν την ελληνική ομάδα στην διεκδίκηση της πρόκρισης για το Euro 2020. Είναι ακόμη νωρίς βέβαια, υπάρχει πολύς δρόμος, αλλά σήμερα αυτό το παιχνίδι κόντρα στους Αρμένιους πρέπει οπωσδήποτε να κερδιθεί και να αλλάξει και το πρόσωπο της εθνικής, να δούμε κάτι καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα μεταγραφικά στην ΑΕΚ βλέπουμε να υπάρχει μια κινητικότητα. Προς Πορτογάλους κινείται ο νέος τεχνικός, ο Μιγγέλ Καρντόσο. Λογικό είναι αυτό. Όπως και κάθε προπονητής συνήθως πάει να φέρει έτσι δικούς του παίκτες που γνωρίζει καλύτερα. Αναμενόμενο είναι αυτό. Στα υπόλοιπα, οι δηλώσεις του Μαρτίν στην Αμπόλα έχουν ενδιαφέρον από τα σημερινά. Όλη η Ελλάδα λέει υποκλήθηκε στον πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για έναν πρωταθλητή και όλη η Ελλάδα υποκλήθηκε στο ποδόσφαιρο που έπαιξαν οι Ερυθρόλευκοι. Και άλλα τέτοια ωραία δήλωσε ο Πορτογάλος τεχνικός των Ερυθρολεύκων.
Εμείς να πάμε τώρα στο break, μιας και φτάσαμε στις 2.30 και να επιστρέψουμε να δούμε και την πιθανή δεκάδα της Εθνικής. Τι αλλαγές αναμένεται να κάνει ο Άγγελος Αναστασιάδης, πώς προτίθεται να παρατάξει το σχήμα της Εθνικής Ομάδας απόψε. Να δούμε τι γίνεται και στον ΠΑΟΚ, τι κινητικότητα υπάρχει εκεί σε μεταγραφικά και όχι μόνο. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαστε, επιστρέψαμε, ο Λίμπερο Παντού, μέρος δεύτερο. Και μετά τα όσα είδαμε στο πρώτο μέρος για τον Άρη, για την ανακοίνωση της μεταγραφής του Λέριν Ντουάρτε, που αποτελεί και επίσημα παίκτη των Κιτρινών Μαυρών για τα επόμενα 3 χρόνια. Μας ενημέρωσε ο Νίκος Παπαδόπουλος και για το ότι οι Κιτρινών Μαυροί βρίσκονται κοντά με τον Ιντέγε, κοντά συμφωνία με τον Ιντέγε, έχουν προχωρήσει επαφές. Να δούμε αν θα προκύψει άμεσα κάποια νεότερη εξέλιξη. Στις 5 στο All About Arsenal θα έχουν πολλά περισσότερα να πούν και ο Χρυσάνθος και ο Νίκος Παπαδόπουλος εδώ στο Λίμπερο. Σήμερα είναι η μέρα ποδοσφαιρική και χθες ήταν, είχε το βράδυ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Σήμερα η δική μας εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Αρμενία στο ΑΚΑ, θέλοντας πάση θυσία την νίκη μετά το πολύ προβληματικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί, την έντονη έτσι. Πολύ αρνητισμό, πολύ έντονη κριτική και στον Άγγελο Αναστασιάδη και στους διεθνείς. Και λογικό είναι με αυτήν την εμφάνιση κοντρα στην Ιταλία. Πολλά τα λάθη, πολύ κακό το πρόσωπο που έδειξε η εθνική. Σήμερα καλούνται να αποδείξουν οι διεθνείς ότι ήταν απλά μια κακή παρένθεση και να συνεχίζουν σε αυτή την προβληματική φάση με ένα τρίποντο. Θα μας διατηρήσει τουλάχιστον βαθμολογικά σε ικανοποιητικό επίπεδο και θα να δείξουν καταρχήν μια βελτιωμένη εικόνα να φύγει αυτός ο προβληματισμός. Εντάξει, η Αρμενία είναι μια ομάδα που μπορεί να την υποτιμάμε έτσι μόνο στο άκουσμά της, θεωρητικά πιο αδύναμη από τη δική μας εθνική ομάδα, αλλά είναι μια κανονική ομάδα, είναι μια ομάδα που θα έρθει να παίξει το ποδόσφαιρο που ξέρει και σίγουρα θα μας βάλει εμπόδια. Ιδίως ο Χένρικ Μιχιταριάν, συγγνώμη, της Arsenal, μπορεί να κάνει τη ζημιά και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να δούμε πώς θα παρατάξει και ο Άγγελος Αναστασιάδης στην δική μας εθνική ομάδα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ενδεκάδα που θα επιλέξει μετά την κριτική, πολύ έντονη κριτική που έχει δεχθεί για τις επιλογές του, για το σχηματισμό που επέλεξε το πρώτο παιχνίδι. Μένει να δούμε πώς θα είναι σήμερα η ενδεκάδα και νομίζω από εκεί θα ξεκινήσει ήδη έτσι, ο σχολιασμός και κριτική θα υπάρξει, όποια και αν είναι η ενδεκάδα. Όλοι κάτι θα βρούμε να πούμε. Όσον αφορά τα πλάνα του, ο Μπάρκας θα είναι εκτός απρόοπτου κάτω δοκάρια, γιατί ήταν άλλωστε και ο μόνος διασωθέντας στο μάτς με την Ιταλία. Με τις επεμβάσεις του κράτησε το σκορ μόνο στο 0-3, αυτό είναι αλήθεια. Θα μπορούσε να έχει ξεφύγει το σκορ. Ο Κούτρης μάλλον θα πάει στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Σταφυλίδη και ο Μαυρίας θα ξεκινήσει στα δεξιά. Αυτή είναι μια επιλογή που προσωπικά δεν την κατανοώ, γιατί να ξεκινάει ο Μαυρίας δεξιός μπακ. Ο Παπασταθόπουλος με τον Μανολά θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Βέβαια και ο Σιώβας έχει κάποιες πιθανότητες να παίξει τον Παπασταθόπουλο αν ο Μανολάς μείνει εκτός, αλλά μάλλον για Μανολά Παπασταθόπουλο πάμε δίδυμο στα στόπερ. Ο Ζέκα θα είναι στη μεσαία γραμμή και όχι στο δεξιά άκρο όπως είχε χρησιμοποιηθεί κοντρα στους Ιταλούς. Ο Σάμαρης θα είναι δίπλα του, ο Φορτούνης στη θέση του επιτελικού μέσου και όχι ως center forward όπως στο μάτι του Σαββάτου. Ο Κουλούρης αναμένεται να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα. Ακούστηκε πολύ το όνομά του για το ότι δεν χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι ως πρώτο σκόρερ της Super League, διότι η Εθνική δεν απείλησε καθόλου επιθετικά τους Ιταλούς. Επομένως, σήμερα αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού. Δεξιά, μάλλον θα είναι ο Μασούρας και αριστερά διεκδικούν θέση η Μπακασέτας και Μάνταλος, οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Επομένως, πάμε για ένα σχηματισμό 4-2-3-1. Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα που πρόκειται να παρατάξει ο Άγγελος Αναστασιάδης. Και να δούμε κάτι διαφορετικό, κάτι πιο. Όχι τόσο θεαματικό, δεν περιμένουμε άλλωστε θέαμα από την εθνική ομάδα, αυτό το έχουμε συνηθίσει. Να βγει λίγο περισσότερο πάθος, λίγο περισσότερη ενέργεια, να δούμε, εν πάση περιπτώσει, μια διαφορετική εικόνα και να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Θυμίζουμε ότι στη βαθμολογία του ομίλου η Ιταλία είναι πρώτη με 9 βαθμούς και έχοντας απολογισμό τερμάτων 11-0, δεν έχουν δεχτεί ούτε γκολ. Οι Φιλανδοί έχουν 6 και παίζουν μάλιστα την έδρα του Λιχτενστάιν απόψε, επομένως σχεδόν έτσι, αν και στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι σίγουρο. Είναι το φαβορί για να πάνε στους 9. Εμείς και η Βοσνία έχουμε από 4. Η Βοσνία όμως παίζει στην έδρα της Ιταλίας και αυτό είναι η ευκαιρία μας για να ξεφύγουμε. Αρμενία στους 3 και το Λιχτενστάιν στους χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση. Η Αρμενία, είπαμε, θέλει προσοχή. Είναι μια ομάδα, κανονική ομάδα που θα έρθει να παίξει το ποδοσφαιρό της εδώ και δεν πρέπει να υποτιμηθεί σε καμία περίπτωση. Καθώς μπορεί να κάνει τη ζημιά και θέλει να κάνει τη ζημιά, διότι αν σκέφτεται να πάρει αποτέλεσμα εδώ στο ΑΚΑ απόψε. Θα μπει και αυτή η ζεστά στο κόλπο για να παλεύει για πρόκριση στο Euro 2020. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε λίγο μια ματιά και στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, που ξεκινάει από το απόγευμα ουσιαστικά η μέρα για την τέταρτη αγωνιστική, κλείνει απόψη κιόλας.
χθες και σήμερα μοιρασμένα τα παιχνίδια για τα προκριματικά του Euro 2020, αυτή την τέταρτη αγωνιστική. Και μετά, αν δεν κάνω λάθος, τα επόμενα μάτσα. Ναι, στις 5 του Σεπτέμβρη είναι η πέμπτη αγωνιστική που ακολουθεί. Και τότε η δική μας εθνική θα πάει να παίξει στη Φινλανδία σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, έτσι όπως εξελίσσεται ο όμιλος, που μπορεί να κρίνει πολλά. Μπορεί να καθορίσει ακόμη και την δεύτερη θέση σε μεγάλο βαθμό. Πάμε όμως να δούμε το απόψινό πρόγραμμα. Ξεκινώντας από τις 5 όπου υπάρχει το παιχνίδι Καζακστάν-Σαν Μαρίνο. Το Σαν Μαρίνο έφαγε 9 προχθές από την Ρωσία. Πάει σήμερα στο Καζακστάν στις 5. Στις 7 Αζερμπαϊτζάν-Σλοβακία. Ρόμπερτ Μάκ εκεί στους Σλοβάκους. Στις 10 παρατέταρτο όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας. Ξεκινώντας από το Αλβανία-Μολδαβία, Ανδόρα-Γαλλία, Βέλγιο-Σκωτία, Γερμανία-Εσθονία, Ελλάδα-Αρμενία, Ισλανδία-Τουρκία. Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι το Ισλανδία-Τουρκία. Ιταλία-Βοσνία το μάτς που μας ενδιαφέρει. Στον ομιλό μας Λευκορωσία-Βόρειος Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ουαλία και Ρωσία, Κύπρος. Όλα τα μάτς αυτά στις 10 παρατέταρτο απόψε το βράδυ. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε να περάσουμε και στα του ΠΑΟΚ να δούμε και εκεί τι γίνεται, διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και ενδεικτικό του ότι το ποδόσφαιρο πλέον είναι business ξεκάθαρα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα, τα έσοδα της ευρωπαϊκής αγοράς στο ποδόσφαιρο έχουν αυξηθεί κατά 11%, μιλάμε για ρεκόρ, και έχουν φτάσει, κρατηθείτε καλά, ακούτε τώρα, στα 28 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει από το Sports Business Group της Deloitte. Ρεκόρ ετήσιων εσόδων προήρθε κυρίως από τα 5 μεγαλύτερα πρωταθλήματα, το top 5 των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, καθώς αύξησαν συνολικά τα έσοδά τους κατά 6% την περίοδο 17-18, καθώς και από το παγκόσμιο κύπελο που διεξήχθη στη Ρωσία. Μιλάμε για τεράστια ποσά, μιλάμε για εξωπραγματικά ποσά πραγματικά, και το ότι υπάρχει και τέτοια αύξηση δείχνει το πώς το προϊόν βελτιώνεται στο εξωτερικό, γιατί εδώ είναι μια άλλη συζήτηση ότι γίνεται και το κατά πόσο βελτιώνουμε το ποδόσφαιρο για να έχει και εμπορική αξία. Πάντως αυτά τα 28 δις ευρώ είναι ποσό που προκαλεί έτσι ένα, αν όχι εντύπωση, δεν ξέρω, καθένας το εκλαμβάνει όπως θέλει, αλλά μόνο απαρατήρητο δεν περνάει. Η Chelsea παρόλα αυτά δεν θα μπορέσει να κάνει μεταγραφές. Η απαγόρευσή της εξακολουθεί να ισχύει, παρότι πήγε στο ΚΑΣ δεν δικαιώθηκε η προσφυγή της στο ανώτατο το ποδοσφαιρικό δικαστήριο και έτσι το εμπάργκο της FIFA Chelsea θα ισχύει και δεν θα μπορούν οι μπλε να κάνουν μεταγραφές και να ξοδέψουν χρήματα παρόλα αυτά τα τρελά ποσά που παίζουν. Έχουν βέβαια τον Pulisic που είχαν πάρει από τον Γενάρη. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά να περάσουμε και στα του ΠΑΟΚ, να δούμε τι γίνεται και στο ασπρόμαυρο ρεπορτάζ, να δούμε τι κινείται και εκεί και να καλησπερίσουμε την αγάπη Γαβριλίδου. Καλησπέρα αγάπη, τι γίνεται? Καλησπέρα, όλα καλά. Στον Άρη ανακοινώνουμε τα γραφές. Μπήκαμε με Νίκο Παπαδόπουλο, ανακοίνωση ο Ντουάρτε, 3 χρόνια. Στον ΠΑΟΚ ακόμη περιμένουμε, έτσι? Στον ΠΑΟΚ, ναι, τηρούμε στάση αναμονής νομίζω πλέον στις τελευταίες ημέρες. Δεν θα αργήσουμε κατά τα φαινόμενα να έχουμε σύντομα και εμείς ολοκληρωτικές εξελίξεις. Και στην περίπτωση του Ισμαήλ Σίλβα και στην περίπτωση του Κάνια. Αλλά ότι γίνονται συζητήσεις και κουβέντες γίνονται στον ΠΑΟΚ. Τώρα, στην περίπτωση του Κάνιας, ο Ισπανός που θέσμε στο social media έδειξε σε μεγάλο βαθμό ότι είναι πλέον έτοιμος να επιστρέψει και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται να έχει πάρει οριστική απόφαση για το αν θα επιστρέψει ο Ισπανός, αν θα παραμείνει μάλλον στην ομάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα τραβήξει πλέον πάρα πολύ αυτό. Σιγά σιγά δηλαδή περιμένουμε μια οριστική εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Και απ' την άλλη στο μέτωπο Ισμαήλ Σίλβα, εδώ και μέρες οι δύο πλευρές, και αν βάλουμε και την Αχμάτη, τρεις πλευρές έχουν μπει σε τελικές διαπραγματεύσεις. Και όλα δείχνουν ότι και αυτός θα κλείσει σύντομα οριστικά στον ΠΑΟΚ και σιγά σιγά θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Κατά τα άλλα, εντάξει, υπάρχουν γενικότερα συζητήσεις στον ΠΑΟΚ. Οι στόχοι για τις θέσεις που αναμένεται να κινηθεί ο δικέφαλος έχουν εντοπιστεί. Οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες, αλλά δεν αποκλείεται να προκύψουν και πράγματα. Περιμένουμε νεότερα από το μέτωπο Κουλούρη, ο οποίος, αν επιβεβαιωθούν οι δοκιμές του Άγιο Πάει για βασικός απόψε, έτσι. Ναι, πίστευα να είναι και αυτό σημαντικό. Και για τον ίδιο αλλά και γενικότερα για όλα όσα περιμένουμε αυτό το διάστημα. Αλλά και πέρα από αυτό και τον Κουλούρη υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες και σιγά σιγά αυτό μετουσιώνεται και σε προτάσεις.
Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν όντως υπάρχει πρόταση για τον Κουλούρη και ικανοποιητική μεγάλο ποσό που θα ικανοποιήσει τον ΠΑΟΚ, τότε ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει και για φορ. Έτσι κι αλλιώς, βέβαια, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν αφισβητεί κανένας την ικανότητα του Κουλούρη. Απλά νομίζω ότι και ο ίδιος θέλει πλέον να εξαργυρώσει όλο αυτό το πράγμα που έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο. Απόλυτα λογικό. Και ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη, με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, ίσως δεν μπορεί να δώσει αυτό που θέλει στον παίκτη. Ναι. Ίσως θα ήταν δηλαδή καλύτερη λύση και για τους δύο ενδεχόμενη πώληση. Ναι, και δεν μιλάμε για το οικονομικό κομμάτι, μιλάμε για το καθαρά αγωνιστικό, γιατί είναι πολύ πολύ λογικό ο Κουλούρης μετά από μια σεζόν όπου ήταν ο κορυφαίος επιθετικός στην Super League με τα περισσότερα γκολ, να θέλει να συνεχίσει στο ίδιο μονοπάτι και όχι να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ ως δεύτερη λύση πίσω από τον ΑΚΠΟΜ, ή τέλος πάντων να μην είναι σίγουρος ότι υπάρχει το έδαφος για αυτόν στην Τούμπα. Οπότε ανάλογα και από εκεί περιμένουμε μια συγκεκριμένη εξέλιξη που ίσως φέρει και μια λυσίδα από πίσω με τον ΠΑΟΚ να ενισχύεται και στην επίθεση. Από την άλλη υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα σήμερα στον τύπο στο εξωτερικό για τον Καντουρί. Το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές για τον Μαροκινό ότι από πέρσι, αλλά κυρίως το Δεκέμβρη, είχε εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στην Ιταλία. Ναι. Είναι γεγονός ότι έχει καλό όνομα εκεί. Η καριέρα του εκεί. Ναι, εκεί. Η καριέρα του εκεί αναδείχθηκε άλλωστε. Ναι, έχει παίξει σε σημαντικές ομάδες, έχει ένα καλό όνομα εκεί. Αλλά το Δεκέμβρη τουλάχιστον ο Λουτσέσκου που ήταν αυτός που τον έπεισε να μείνει στην Τούμπα. Τώρα φαίνεται ότι πάλι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον παίκτη και από το Βέλγιο, όχι μόνο από Ιταλία. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει και εκεί εξέλιξη. Για μένα αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό για τον ΠΑΟΚ, γιατί θα πρέπει να έχει πωλήσεις ο ναι, ΠΑΟΚ. Ναι, όντως, χρειάζεται και αυτό. Και ναι, για τα οικονομικά, έτσι, για το financial fair play και όχι μόνο. Ναι, χρειάζεται και αυτό σε κάθε ομάδα και στον ΠΑΟΚ χρειάζεται σιγά σιγά για να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα στο ρόστερ. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι και λίγο πολυτέλεια για τον ΠΑΟΚ να έχει τον Καντουρί αυτή τη στιγμή στα άκρα. Τον Καντουρί που έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι. Ναι. Ο οποίος δεν έχει καταφέρει ποτέ να δείξει αυτά που είχε δείξει στην Ιταλία. Και με το συμβόλαιο του Καντουρί. Αυτό. Κυρίως με αυτό το συμβόλαιο. Και με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έχει τρία project, Λιμιό, Ζαμπά και Λάμπρου, ο οποίος επιστρέφει, που τα στηρίζει, αλλά είναι παίκτης μικρής ηλικίας. Και θέλει εκεί να πάρει έναν παίκτη που ενδεχομένως θα έχει μεγαλύτερη εμπειρία, παραστάσεις σε κορυφαίο επίπεδο και ποιότητα και νούμερα. Γιατί πλέον είναι ζητούμενο ο ΠΑΟΚ να βρει νούμερα και αριθμούς. Ναι. Για να πρωταγωνιστήσεις σε κορυφαίο επίπεδο και να μπει στο μήλους, θέλεις και ουσία. Βέβαια. Οπότε σίγουρα ο Λουτσέσκου θέλει τον Καντουρί. Έχουμε πάρα πολλές φορές ότι ο Λουτσέσκου αν μπορούσε θα κρατούσε όλη την ομάδα. Έτσι δεν θα άφηνε κανέναν. Στην περίπτωση του Καντουρί δεν ξέρω αν είναι πλέον και μια πολυτέλεια για τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι και γιατί κάνει τον ΠΑΟΚ για τον παίκτη, αλλά δεν μπορεί και ο παίκτης να φύγει χωρίς να πάρει κάτι ο δικέφαλος. Βέβαια, ναι. Οπότε θα δούμε αν θα υπάρχει κάτι εκεί για τον Μαροκινό, ο οποίος συζητιέται αρκετά το τελευταίο διάστημα. Και μία ακόμη έτσι, σημαντική λεπτομέρεια τελευταίων ωρών περισσότερο είναι ότι ο μάνατζερ του Λάμπρου είναι εδώ. Ίσως και να σημαίνει αυτό κάποια πράγματα γιατί θα γίνουν διάφορες κουβέντες και με τον ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο ότι τον ΠΑΟΚ υπάρχει καλή διάθεση για την επιστροφή του Λάμπρου. Να πάρει επιτέλους την ευκαιρία του κι αυτός. Ναι, προέρχεται από μια φοβερή σεζόν στην Ολλανδία. Νομίζω ότι και για τον ίδιο θα είναι καλό να επιστρέψει στην Τούμπα. Έχουμε πει ότι και στον ΠΑΟΚ υπάρχει γενικότερα καλή διάθεση για τον Λάμπρου, ο οποίος Λάμπρου επειδή πέρσι ήταν στην Ολλανδία στην προετοιμασία, είχε δείξει ότι πρόκειται για ένα παιδί πολύ όριμο και έτοιμο και φυσικά ακολούθησε και αυτή η σεζόν που ισχυροποίησε ακόμα στο θέση του. Αν δεν συμβεί κάτι πολύ διαφορετικό και δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ο Λάμπρου θα είναι κανονικά στον ΠΑΟΚ και στην προετοιμασία και γενικότερα μετά στη διάρκεια της σεζόν. Έτσι να υπολογίζεται, γιατί πρέπει από κάποια στιγμή να επενδύσει και αυτά τα παιδιά. Το Λάμπρου τον έχει 2,5 χρόνια έτσι και δεν έχει παίξει ούτε ένα επίσημο παιχνίδι. Οπότε αν όχι και τώρα, πότε μετά από τέτοια σεζόν. Ναι, εντάξει. Αν ο Λάμπρου δεν είχε κάνει πέσει σεζόν στην Ολλανδία θα μιλούσαμε διαφορετικά. Σίγουρα, γιατί τα δεδομένα δεν θα ήταν εύκολα
με βάση το γεγονός ότι υπάρχει ο Ζαμπά και ο Λιμιός. Mm. Επειδή πολλοί μπορεί να μην το καταλαβαίνουν αυτό όταν το λέμε, έχει πολύ μεγάλη λογική, γιατί δεν είναι εύκολο σε μια τέτοια καμπή για τον ΠΑΟΚ να στηρίξεις τρεις παίκτες παρόμοιας ηλικίας με παρόμοια χαρακτηριστικά. Όχι ίδια, αλήθεια, ναι, αλλά σε μεγάλο βαθμό παρόμοια. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά ο καθένας διαφορετικά από την πλευρά του έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί. Δηλαδή ο Λιμιός έχει δείξει ότι τακτικά είναι ένας παίκτης που βοηθάει πολύ. Μπορεί είναι να μην καλή είχε σεζόν, τα νούμερα. Καλή σεζόν, ναι. Ναι, δεν είχε τα νούμερα, αλλά δουλεύει πάνω σε αυτό. Και ξέρει ότι αυτό είναι το ζητούμενο πλέον για να κάνει το βήμα παραπάνω και ο ίδιος κομικά. Ο Ζαμπά έδειξε πράγματα, όχι, τελευταίο διάστημα της ζώνης δεν ήταν καθόλου καλός, αλλά νομίζω ότι δουλεύοντας έτσι πιο εντατικά και με τον Λουτσέσκου και μπαίνοντας πιο πολύ στη φιλοσοφία του, γιατί μιλάμε για ένα πολύ νέο παιδί, Βραζιλιάνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θέλει σιγά σιγά να μπει και αυτός τακτικά στο πιο ενεργά σε αυτό που ζητάει ο Λουτσέσκου. Και ο Λάμπρου, από τη στιγμή που μπορείς να πρωταγωνιστείς στην Ολλανδία δείχνοντας πολλά πράγματα, νομίζω ότι αξίζει να πάρεις την ευκαιρία στο ΠΑΟ. Ναι. Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, να δεν έχουμε οριστεί. Με το Λουτσέσκου τι γίνεται, γιατί συνεχίζουν και ασχολούνται? Εντάξει, κοίτα, λογικό είναι. Δεν, το περίπτωσα να μην ασχολείται κανένας, γιατί μιλάμε για ένα προπονητή που έκανε πράγματα και θάματα στο ΠΑΟ. Πήρα ή τον Ντάμπλ, αυτό θα μου πεις. Εντάξει, οι Ρουμάνοι παραδοσιακά τον στηρίζουν πολύ, τον στηρίζουν με την καλή έννοια. Δηλαδή φέτος ασχολούνται πάρα πολύ μαζί του. Πάρα πολλές συνεντεύξεις, ακόμα και τώρα όλο το διάστημα πάρα πολλές κουβέντες μαζί του. Για τον ΠΑΟΚ, για τον Ιβάν Σαββίδη, για τη ζωή του εδώ, για όλα. Ναι, νιώθω ότι είναι πολύ ο Λουτσέσκου λογικό στη Ρουμανία όπως έχουμε εδώ, ας πούμε, ποιο να αναφέρω, έτσι κάποιον που βγαίνει πολύ συχνά παντού και τον βλέπουμε να σχολιάζει για το ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι δεν ανάλογο. Δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο τους, γιατί είναι και πατέρας και γιος, ναι. Ναι, και εκεί ο Λουτσέσκου δεν είναι μια προσωπικότητα που απλά βγαίνει και μιλάει με πιο ελαφριά διάθεση. Υπάρχει ουσία. Δηλαδή πάντα έχει να πει πράγματα. Και επικεντρώνει στη δική του δουλειά. Όχι μόνο στο σχολιασμό πραγμάτων, στη δική του δουλειά. Οπότε είναι πολύ λογικό. Ο Λουτσέσκου να συζητήσει γενικά. Έχει δώσει πάρα πολλές φορές την απάντηση ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο να φύγει από τον ΠΑΟΚ και να κοιτάξει κάτι άλλο. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει κάτι. Και προσωπικά το θεωρώ καλό και για τον ΠΑΟΚ. Γιατί μέσα από τον Λουτσέσκου ακούγεται παντού και υπάρχει μια πολύ καλή εικόνα από όλους. Και για τον Λουτσέσκου, γιατί εντάξει, ένα επαγγελματίας πάντα είναι καλό να αναγνωρίζει τη δουλειά σου και να έχει και ενδιαφέρον από πολλές ομάδες. Και όσο περνάει ο καιρός, από μεγαλύτερα κλαμπ. Βέβαια. Ωραία. Έγινε αγάπη. Αυτά λοιπόν. Περιμένουμε τις εξελίξεις περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι, αγάπη. Αυτά λοιπόν και από την αγάπη Γαβριλίδου για τα του ΠΑΟΚ, για τις εξελίξεις που αναμένονται εκεί στα μεταγραφικά και όχι μόνο. Και ενώ πριν κλείσουμε, μια έτσι ωραία δισούλα που διαβάζουμε τώρα. Απλήρωτος δηλώνει από την ΑΕΚ ο Τζόρνταν Θεοντόρ, ο Αμερικανός καλωσφαιριστής. Έχει γράψει στο Twitter: αναρωτιέμαι αν θα πληρωθώ το χρωστούμενα τον μισθό που μου οφείλει η Ένωση. Έχει γράψει μέσω Twitter ο Τζόρνταν Θεοντόρ, Αμερικανός παίκτης, τον οποίο βασίστηκε αρκετά ειδικά στο τελευταίο διάστημα. Η ΑΕΚ που δεν τη βγήκε χρονιά όπως θα ήθελε, δεν κατάφερε να πάει στους τελικούς πρωταθλήματος και τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να μαθαίνουμε και τέτοια πράγματα. Όπως το ότι προφανώς δεν θα είναι μόνο αυτός απλήρωτος, θα είναι και άλλοι καλωσορίσεις της ΑΕΚ. Και υπάρχει σειρά με το Περιστέριο που έχει ξεκινήσει με ήττα στο ΑΚΑ για τους κεντρικούς μαύρους. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3 και ήρθε η ώρα να στηθεί η μπάλα στο πέναλτι για να ακολουθήσει ο Γιώργος Αγοράς. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Λίμπερο παντού, θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί, 2 με 3 όπως κάθε μεσημέρι εδώ στο Λίμπερο. Από Γιώργο Παναγιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε καλό μεσημέρι και καλή ποδοσφαιρική απόλαυση το βράδυ. Γεια σας.